Μέσα στα μάτια σου βλέπω το κύμα που σκάει στα κρογιάλι. Σαν νεράιδα σε όνειρο δυο λέξεις μου λες μαγικές. Και ξαφνικά όλα γύρω μου χάνονται. Είσαι φως που δεν αφήνει σκιές. Κράτησέ με σφιχτά, μου σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μια ζωή στο αντίθετο ρεύμα προσπαθώ να σε φτάσω. Σαν την άμμο γλιστράς μου ξεφεύγεις, για ενοχές μου μιλάς. Κι αν τις νύχτες το αγγίγμα σου δεν γνώρισα, το μυαλό μου τώρα πια κυβερνάς. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μη προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Μη προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Καλησπέρα. Κάνουμε μια νέα αρχή και σήμερα εδώ στο Star Channel με μια εκπομπή που ασχολείται με τρυφερές προσωπικές ιστορίες. Καλεσμένη είναι η κυρία Βενετία Μπέκου. Βενετία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλεις να μου πεις γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα? Ναι, ήρθα γιατί έδιωξα τον άντρα μου. Έπαινε πολύ και με απατούσε. Θέλεις να πάρουμε λιγάκι την ιστορία από την αρχή? Ναι. Πες μου πώς γνώρισες τον άντρα σου. Με έρωτα, πώς το λένε. Ήμουνα 14 χρονών. Mm-hmm. Αυτό ήταν 16. Τον εμπήρα, βέβαια με έκλειψε. Πήγαμε σε ένα χωριό στο Βόλο. Όταν λες έκλεψε, γιατί οι γονείς σου δεν έκριναν ναι, τον... Δεν με δίνανε. Πες μου το μικρό του όνομα. Βενετία. Το μικρό του όνομα, το Κώστα. Άντρας. Τον Κώστα. Οι γονείς σου γιατί δεν τον ήθελαν τον Κώστα? Δεν τον ήθελαν. Η ηλικία μου ήταν πολύ μικρή για παντρεία, 14 χρονών. Άρα δεν είχαν πρόβλημα συγκεκριμένα με τον Κώστα, αλλά δεν ήθελαν να παντρέψουν την κόρη τους ναι, ακόμα. Ναι, ακόμη. Πήρα τον Κώστα αφού έφυγα εγώ μαζί του. Ζήσαμε μαζί, κάναμε 3 παιδιά. Μετά στα 3 παιδιά μπήκε άλλη γυναίκα ανάμεσα. Κάτσε ένα λεπτάκι. Εσύ με τους γονείς καταρχήν δεν κράτησες καθόλου επαφή. Έφυγες με τον Κώστα ναι, μακριά. Έφυγα, ναι. Ήταν ένα μεγάλο βήμα για σένα, γιατί ήσουν 14 χρονών ναι. Και θα μπορούσε αυτός ο γάμος να μην σας προκύψει. Όπως και ναι. Δεν προέκυψε. Ναι. Δεν φοβόσουν ότι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθείς εκτεθειμένη μόνη σου, ότι δεν θα μπορούσε να τα βγάλεις πέρα? Φοβόμουν. Αλλά όταν κάνεις μια απόφαση από κεφαλιού σου, φεύγει η ευθύνη από τη μάνα και από τον πατέρα. Ήσουν τόσο ερωτευμένη με τον Κώστα. Ναι. Υπερίσχυσε δηλαδή αυτό. Αυτό, ναι. Από τις ανασφάλειες που είχες. Ναι. Τι πίστευες, ότι ο Κώστας ήταν ένας άντρας που θα μπορούσε να σε στηρίξει και να κάνει την οικογένεια μαζί? Ναι. Έτσι ξέρω, ότι θα είναι ένας άντρας να κοιτάξει την οικογένειά του και το τα παιδιά. Το πίστευες αυτό? Το πίστευα, ναι. Ο Κώστας ήταν ερωτευμένος μαζί σου? Ήτανε. Έκανα τα 3 παιδιά. Μπήκε μία άλλη γυναίκα ανάμεσά μας. Μέχρι να μπει αυτή η γυναίκα ανάμεσά σας, ήσασταν καλά? Ήμασταν καλά. Δηλαδή ο Κώστας ήταν αυτό που περίμενες? Όχι, ήταν καλό παιδί ήταν. Ένα ήσυχος. Τον πήρε αυτή η κοπέλα 6 μήνες από μένα. Μένα μ' άφησε με 3 παιδιά. Κάτσε ένα λεπτάκι. Πώς έγινε ακριβώς αυτό? Αγαπηθήκανε, δεν ξέρω. Την γνώριζες εσύ αυτή τη γυναίκα? Ναι, τη γνώριζα. Εσύ όταν έφυγε αυτή η γυναίκα μαζί με τον άντρα σου, πληγώθηκες, έτσι δεν ναι, είναι? Ναι, πληγώθηκα. Και όχι μόνο πληγώθηκες, αλλά σε άφηνε ουσιαστικά και μόνος με 3 παιδιά. Με 3 παιδιά, ναι. Άρα αποκλείεται να το περνάς έτσι στον ντούκου και να μου το λες έτσι απλά. Πες μου ακριβώς την ιστορία, πώς έγινε. Την πήρε. Είχαμε μια παράγκα και ήμασταν μέσα παρέα. Mm-hmm. Βγαίνουν για μια στιγμή έξω. Δική σου φίλη ήταν ή δική? Ναι, δική μου. Βγαίνουν μαζί έξω. Πάνε πίσω και φιλιόζονται. Βγαίνω κι εγώ έξω και τους είδα. Εσύ φαντάζομαι ότι πριν φιληθούν, πριν το δεις αυτό με τα μάτια σου, είχε προϋπάρξει και μια σχέση μεταξύ τους την οποία δεν την είχες αντιληφθεί. Δεν την ήξερα, ναι. Όχι, δεν την ήξερα. Δεν έβλεπες ύποπτες κινήσεις μες στο σπίτι σας? Όχι, δεν έγινε καμιά ύποπτη κίνηση. Τυχαία δηλαδή βγήκες εκείνη την ημέρα έξω? Ναι, τυχαία βγήκα και τους είδα. Μου λέει φεύγω η κοπέλα, αλλά έφυγε. Μετά από 5 λεπτά βγαίνει και ο άντρας μου. Και τους βλέπω μαζί αγκαλιά. Μετά από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Την ώρα που έβλεπες τον άντρα σου με αυτή τη γυναίκα, που από ό,τι μου λες ήταν και φίλη σου. Δεν μίλησα.
γιατί θα με χτύπαγε. Ξαναμπήκα μέσα, έκανα το κορόιδο, ξαναμπήκα μέσα και του λέω: όταν ήρθε, σας είδα έτσι και έτσι. Την άλλη μέρα την πήρε και έφυγε. Όταν λες σε χτύπαγε, τι εννοείς, έχει ξαναχτυπήσει ναι, πριν γίνει αυτό ναι, το περιστατικό. Ναι, θα με έδρουν, ναι. Με τι αιτίες? Τα παιδιά, εγώ ήμουν και εγώ ήμουν μικρή, δεν ήξερα πολλά. Σε ένα φαγητό, κάτι ξέρω εγώ. Για ασήμαντες αφορμές, λες. Ναι. Όταν λέμε σε χτυπούσε, σε χτυπούσε βάναυσα. Ναι. Μετά όταν έγινε με την περίπτωση με της κοπέλας, αυτή με σκότωσε. Την πήρε την άλλη μέρα, έφυγε. Καλά, δεν σου είπε τίποτα. Ουσιαστικά σε απατούσε. Ναι. Όχι, δεν μου είπε. Ούτε λόγο μου έδωσε να πει εγώ θα την πάρω ή θα την κάνω ή ξέρω εγώ. Ή θα την έχω γκόμενα. Τι δικαιολογία σου έδωσε? Τίποτα. Την πήρε και έφυγε την άλλη μέρα. Εσύ βλέποντας τον άντρα σου με αυτή τη γυναίκα, ναι, κατάλαβες ότι έχουν σχέση. Ναι. Πίστεψες ότι είναι ερωτευμένος μαζί της? Ναι. Φοβήθηκες δηλαδή ότι θα τον χάσεις? Το περίμενες ότι το θα φύγει μαζί της? Ναι. Το περίμενε, έτσι έγινε. Άρα από τη στιγμή που τους βλέπεις να φιλιούνται, που καταλαβαίνεις όλα αυτά τα πράγματα, γυρίζεις σπίτι, του το λες. Ναι. Σε χτυπάει. Με χτυπάει. Και μεσολάβει μια νύχτα. Σε αυτή τη νύχτα, εσύ τι σκεφτόσουν? Ότι θα φύγει. Τον περίμενα ότι θα φύγει. Σκώθηκε πράγματι στο πρωί. Είχαν κλείσει ένα ραντεβού, δεν ξέρω πού να πάνε, σε ένα κέντρο. Όπως μου τα είπε και μια άλλη γυναίκα. Ξέρω εγώ, απόψε έγινε απαγωγή, θα φύγουνε. Και πράγματι έτσι έγινε. Το βράδυ την πήρε και έφυγε. Αυτή η γυναίκα ήταν φίλη σας? Ναι. Και από πού τα ήξερε όλα αυτά? Ήμασταν σε κοντινή απόσταση. Ναι. Ήταν η συγγένεια με την κοπέλα. Mm. Μπορεί και αυτή να τα είπε ή ο άντρας μου να πήγε εκεί. Να την εμπιστεύτηκαν δηλαδή. Ναι, να είπαν το μυστικό. Δεν μπορεί τώρα καλά καθένα να το ξέρει. Σου είπε δηλαδή η γειτόνισσα αυτή. Ναι, ότι απόψε έγινε απαγωγή. Ναι. Πρόσεξε, λέει, τον άντρα, θα φύγει απόψη. Στο τάδε κέντρο, λέει, θα πάει και πήγαινε, άμα θες. Και πράγματι έτσι έγινε. Πήγα. Στο κέντρο και του είδα ότι φύγανε. Δεν γύρισε πίσω να με δει. Εκείνος αντιλήφθηκε ότι είχες πάει σε εκείνο το κέντρο εκείνη την ημέρα? Ναι. Σε είδε. Με είδε. Είχαν πάει πρώτοι αυτοί. Και τι αντίδραση είχε όταν είδε τη γυναίκα του μέσα εκεί? Τίποτα. Την πήρε από το άλλο παράθυρο. Απ' άλλη πόρτα και φύγανε. Εσύ πήγες ξοπίσω τους, προσπάθησες να τους βρεις? Πήγα. Δεν μπορούσα να τις βρω όμως. Είχαν ταξί, δεν ξέρω τι πήρανε. Φύγανε. Εγώ δεν είχα χρήματα πολλά να τους κυνηγήξω. Φύγανε. Κύριε, να τις κυνήγαγα, δεν έβγαζα τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μου είπες ότι όταν έπιασε τον άντρα σου με αυτή τη γυναίκα, ήδη είχαν αρχίσει να υπάρχουν προβλήματα μεταξύ σας. Ναι. Σε χτυπούσε, σου φερόταν άσχημα. Εσύ τον αγαπούσες ακόμη, τον Κώστα, όπως τον αγαπούσες στις αρχές? Ναι, τον αγαπούσα. Παρόλο που υπήρχαν αυτά τα προβλήματα? Ναι. Για το γεγονός ότι σε χτυπούσε, τι έλεγες? Δηλαδή, ποια αντίδραση είχες? Λέω ότι και να κάνει, δεν του κόβει. Θα στρώσει, αφού έχει τα παιδιά. Τα παιδιά όμως, είχατε τρία παιδιά. Τρία. Άρα ήσασταν ήδη τρία χρόνια παντρεμένοι, δεν ήσασταν? Ναι. Τρία-τέσσερα χρόνια πήγαινε. Τέσσερα χρόνια. Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια δεν είδες καμία βελτίωση? Από ό,τι μου λες, για να σε χτυπάει συνεχώς, πάει να πει ότι δεν είχε βελτιωθεί το πράγμα. Εσύ, σαν γυναίκα του, δεν ανησυχούσες? Που είχες έναν άνθρωπο δίπλα σου, ο οποίος ξυλοφόρτωνε ανά πάσα στιγμή. Έκανε υπομονή. Για ποιο λόγο? Για τα παιδιά. Το έκανε υπομονή όμως, διαφέρει από το ήμουν ακόμη ερωτευμένη μαζί του. Γι' αυτό σε ρωτάω. Τον αγαπούσες ή απλώς έκανες υπομονή? Και τον αγαπούσα, αλλά έκανα και υπομονή. Είχες προσπαθήσει να του αλλάξεις γνώμη, να τον πείσεις ότι δεν πρέπει να φέρεται έτσι? Ναι. Και τι σου έλεγε? Θα στρώσω. Εντάξει, δεν το ξανακάνω. Δικαιολογείς πολλές. Τον πίστευες? Ναι, τον πίστευα. Άρα όταν εκείνο το βράδυ τον συνάντησες με αυτή τη γυναίκα, ναι, εκεί πάει να πει ότι κλονίστηκε όλη η εμπιστοσύνη, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί για να μου λες ότι το βράδυ τον σκεφτόσουν και τον είχες ικανό ότι θα έφευγε μαζί της, θα έφευγε, πάει ναι, να πει ότι δεν την εμπιστευόσουν τον άντρα σου. Όχι, και μέχρι αυτό που είδα με τα μάτια μου, να μου το έλεγες εσύ, ξέρω εγώ, να τον έγλυπες, δεν με διάφερνε. Τον είδα ατομικά εγώ ίδια, ότι την είχε αγκαλιά και τη φιλούσε. Αυτούς τους 6 μήνες που έλειπε ο Κώστας με αυτή τη γυναίκα, εσύ τι έκανες? Εγώ ήμουν με τα παιδιά μου. Σου έλειπε ο άντρας σου? Ναι. Όταν γύρισε μετά από τις 6 μήνες,
γύρισε. Έκατσαμε μαζί, απάνω στον χρόνο που κλείνουμε, είχαμε υπάλληλους εγώ. 4 μηνών ήμουνα. Τότε σε έμαθα ότι έχει κάνει ληστεία με τα φόνο, ξέρω εγώ, και έρχεται η αστυνομία να τον πιάσει. Γιατί μου το έκρυβε το μυστικό, δεν μου το μαρτύρησε. Mm-hmm. Όταν λες ληστεία με τα φόνο, τι εννοείς, ότι είχε δολοφονήσει κάποιον άνθρωπο? Όχι, δεν είχε δολοφονήσει. Απλώς είδε η γυναίκα αυτή ότι μπαίνουν 2 κλέφτρες μέσα, 3 ξέρω εγώ, και φοβήθηκε και πέθανε. Α, είχε πρόβλημα με την καρδιά της? Ναι. Και όταν γύρισε σε μένα, εγώ δεν ήξερα τι έχει κάνει. Και ούτε και βέβαια το ρώτησε, δεν ήξερα ότι κλέβει. Η ποινή πόσα χρόνια ήταν? 8 και σόβια. Στο δικαστήριο έφαγε. Στο ηφετείο τον αφήσαν στα 6 χρόνια. Γιατί κάπου βρήκανε το δίκιο. Mm. Ότι δεν τη σκοτώσανε, ξέρω εγώ. Πέθανε από την τάδη. Να. Μπήκε αυτό στη φυλακή, έκατσε 5 χρόνια, 6 μέσα. Το 85 μπήκε. Και το 90 βγήκε. Όταν γύρισε ο άντρας σε σένα, εσύ τι του είπες και τι σου είπε? Μένα μου λέει, ό,τι έκανα, έκανα. Λέει, τώρα λες, αφού έχουμε, λέει, 3 παιδιά, να καθίσουν, λέει, να σταματήσουν αυτά. Δηλαδή την είχε χωρίσει την άλλη γυναίκα? Ναι. Τη χώρισε. Να καθίσουμε, λέει, να ζήσουμε. Του λέω, ή μένα ή την κυρία. Όχι, λέει, σένα, λέει, γιατί έχω τα παιδιά. Εγώ έπειτα ήταν άντρας μου, λέω. Έχει πάρει πριν εμένα, όχι αυτήνα. Και έτσι τον πήρα και έκατσα. Με έκανε και άλλο παιδί μετά και με άλλο παιδί με άφησε στην κοιλιά και μπήκε στη φυλακή. Όταν γέννησα εγώ, γέννησα μόνη μου. Που είναι τώρα 12 χρονών mm-hmm. η τελευταία. Έκατσε μέσα 5 χρόνια, βγήκε το 90. Αποκτήσαμε άλλα 5 παιδιά. Τώρα έχω 9 παιδιά. Να σου ζήσω. Ευχαριστώ. Αποκτήσα 9 παιδιά. Εγώ όμως παιδεύομαι και το ζω αυτά τα παιδιά. Δεν έδωσε κανένα ενδιαφέρον για τα παιδιά του. Αν πεινάνε ή δεν πεινάνε. Δεν τα ρώτησε. Θέλεις να σου πω κάτι. Ναι. Με βρίσκεις αντίθετη σε πολλά πράγματα που έχεις πει. Και θα σου πω γιατί. Μου λες αυτή τη στιγμή ότι μετά από πόσα χρόνια γάμου... Τότε όταν τον είχα πάρει εγώ δεν είχα παντρευτεί. Από συμβίωση. Ζούγαμε έτσι. Ναι. Πόσα χρόνια συμβίωσες είχατε μαζί? Τώρα συνολικά. Πόσα χρόνια είμαστε? Ναι. 19. Μέσα σε 19 χρόνια, ναι. Μου λες ότι ξαφνικά το 19ο διαπιστώνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν νοιάζεται για τα παιδιά σου. Ναι. Και εγώ θα σου πω το εξής, ότι σε αυτά τα 19 χρόνια, πέρα από τα παιδιά σου, δεν ναι. έχεις διαπιστώσει ότι δεν νοιάζεται για σένα την ίδια. Ναι. Το διαπίστωσα τώρα, λες. Μετά από 19 χρόνια. Ναι. Το διαπίστωσα τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν δίνει ενδιαφέρον ούτε για μένα ούτε για τα παιδιά μου. Φαντάζομαι ότι τα 5 χρόνια που ακολούθησαν μετά την ναι, φυλακή, έξω από τη φυλακή. Είχε μείνει και τα 5 στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα ουσιαστικά ήταν και μια περίοδος εξετάσεων που περάσατε μαζί. Γιατί ναι. όλα τα προηγούμενα χρόνια, μια στη φυλακή, μια με αυτή ναι, τη γυναίκα, ναι, ναι. ήσασταν χωριστά. Χωριστά, ναι. Σε αυτά τα 5 χρόνια είχε δείξει καμία βελτίωση ο άντρας σου? Ήπινε. Ήπινε. Όσο δεν ήπινε ήταν εντάξει. Όταν έπαιρνε το μπουκάλι όμως τα ξέχναγε όλα. Ή ξέρεις εσύ για ποιους λόγους το είχε ρίξει το ποτό ο άντρας σου? Μου έλεγε ότι βγήκα από τη φυλακή αυτή γιατί δεν είχα κάνει, λέει, εγώ τη ζημιά αυτή. Και πλήρωσα και έφαγα, λέει, τα καλύτερα μου χρόνια μες στη φυλακή. Και μου την έχει ρίξει, λέει, να πίνω. Συνέχεια. Είναι σαφές ότι το να έχει κάνει φυλακή είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος. Άρα από ό,τι μου είπες, έπινε και νωρίτερα. Όχι νωρίτερα. Δεν έπινε νωρίτερα. Όχι νωρίτερα. Α, γιατί φαντάστηκα ότι την ώρα που σε χτυπούσε ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τώρα είσαι από τότε, από το 90 και είναι αλκοολικός ή απλώς πίνει? Αλκοολικός είναι. Νύχτα είναι, μέρα είναι, με το μπουκάλι στα χέρια. Δεν τον δεις έτσι. Νύχτα, μέρα. Θέλει να πίνει, να βρίζει, να πασχολιέται, πώς το λένε, mm-hmm. με το σπίτι του. 1, 2, 3, του λέω, Κώστα, πρέπει να χωρίσουμε. Κοίταξε το δρόμο σου και άσε μένα με τα παιδιά μου όπως μου έχεις αφήσει, άσε με και τώρα. Και πήγα στο δικηγόρο μου και του λέω, εγώ θέλω διαζύγιο. Αυτή τη στιγμή τι αισθάνεσαι για τον Κώστα? Τον αγαπάω. Είναι άντρας μου. Είναι πατέρας του παιδιών μου. Αλλά για να ζήσω μαζί του δεν το θέλω. Δεν τον θέλω γιατί μου χτύπαγε τα παιδιά. Εννοώ τα παιδιά αυτά που δεν μεγάλωσε. Δικά του ήταν τα παιδιά, τα 4. Δεν τα έχει μεγάλωσε όμως. Εγώ τα μεγάλωσα.
τα 4 παιδιά. Χτυπούσε και τα παιδιά. Ναι. Μου τα χτύπαει τα παιδιά πολύ. Και γι' αυτό πιο πολύ ήθελα να χωρίσω, επειδή σε χτύπαει τα παιδιά. Μπορείς να μου περιγράψεις εικόνες από αυτά τα 19 χρόνια που έχεις ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, τι είναι αυτά που θυμάσαι αυτή τη στιγμή έντονα. Πίκρες. Δεν πέρασε και καμιά φορά καλά. Από την αρχή ως το τέλος. Τώρα και να γυρίσει, δεν τον μαζεύω στο σπίτι μου. Τον έχεις διώξει από το σπίτι. Ναι, τον έδιωξε. Πότε έγινε αυτό, πριν ένα χρόνο μου είπες. Ναι. Με ποια αιτιολογία, δηλαδή έγινε κάτι εκείνη την ημέρα. Ναι, χτύπησε τα παιδιά, εμένα, και του λέω φύγε. Εγώ πάω στο δικηγόρο μου να πάρω με διαζύγιο. Φτιάξε τη ζωή σου, μικρός είναι, 34 χρονών. Φτιάξε τη ζωή σου. Και εμένα άσε με τα παιδιά μου. Τι αντίδραση είχε ο Κώστας. Δέχτηκε. Δεν σου έφερε καμία αντίρρηση, δηλαδή. Καμία. Συμφώνησε με αυτά που του είπες. Ναι, συμφώνησε. Του λέω, θα πάρω με διαζύγιο. Την επεμέλεια τη θέλω εγώ, γιατί είναι τα παιδιά τα ζω εγώ. Μου λέει ναι. Αλλά ό,τι πάθουν τα παιδιά, ξέρεις, είμαι υπεύθυνη, πάω φυλακή εγώ. Ό,τι και να πάθουν τα παιδιά, γιατί έχω την επεμέλεια εγώ. Και λέω εντάξει. Και πήγα στο δικηγόρο μου και μου έδωσε την επεμέλεια, την έχω εγώ, και τώρα περιμένω να βγει και το διαζύγιο. Αυτό ήταν ένα χρόνο το συναντάς καθόλου τον Κώστα. Όχι, ήρθε κανένα 2-3 φορές. Είδε τα παιδιά. Εγώ πολλές φορές δεν είμαι στο σπίτι γιατί δουλεύω. Τα παιδιά μου λένε. Η μεγάλη κόρη μου που είναι 12 χρόνων. Ξέρω εγώ, μαμά ήρθε, ο παπάς μου μου έφερε 50.000. 100.000 να δώσω ένα νίκη, ξέρω εγώ. Και είδε τα παιδιά και έφυγε. Έχει προσπαθήσει ποτέ να σου πει ότι θέλει να ξαναγυρίσει κοντά σου? Όχι. Τι πιστεύεις ότι νιώθει αυτός ο άνθρωπος για σένα? Δεν ξέρω. Κάτσε, βρε Βενετία να... 19 χρόνια είσαστε μαζί. Ξέρεις κάτι, μου τα λες λιγάκι επιφανειακά τα πράγματα. Δεν πιστεύω ούτε ότι δεν σου στήχησε καθόλου ο χωρισμός σας, ούτε ότι αυτά τα 19 χρόνια δεν είχες πάρει χαμπάρι τι συνέβαινε μες στο σπίτι σου και το κατέλαβες το 19ο, ούτε ότι μπόρεσες να πάρεις μια απόφαση το 19ο. Και εν πάση περιπτώσει, το καταλαβαίνω. Να κάνεις υπομονή. Το καταλαβαίνω να μην βρίσκεις άλλες διεξόδους και να το τραβάς το πράγμα όσο πάει. Ναι. Αλλά αυτό σημαίνει ότι είσαι και συνειδητοποιημένη. Δηλαδή, για να τραβάς κάτι που καταλαβαίνεις ότι δεν πάει, πάει να πει ότι ξέρεις σε τι θέση βρίσκεσαι. Εσύ αυτή τη στιγμή μου περιγράφεις 19 χρόνια. Στα 19 που έχουν περάσει, δεν έχεις ζήσει ούτε το ξύλο, ούτε τις φασαρίες, ούτε ότι τις απάτησε. Δεν έχεις αισθανθεί την πίκρα που θα ένιωθε μια γυναίκα. Από αυτά που μου λες, είμαι βέβαια ότι τα έχεις νιώσει. Απλώς δεν μπορείς να μου τα πεις. Και ξαφνικά στα 19. Αλλά, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Τα έχω πατήσει όλα, λέω, τα παλιά, να τα ξεχάσω και να αρχίσω στα καινούργια. Συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη λογική. Για τα παιδιά, γιατί καμιά φορά τα παλιά δεν πρέπει να τα σκέφτεσαι. Τι έχει περάσει και τι δεν έχει περάσει. Σε πιάνει πονοκέφαλος. Το καταλαβαίνω αγχώνεις. Απόλυτα. Εγώ απόψε θα πάω να κοιμηθώ και δεν θα κοιμηθώ απόψε. Θα τα έχω όλα στο μυαλό μου. Λες ότι από την αρχή θα αρχίσουν. Θέλεις να σου πω κάτι. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Και πιστεύω ότι η σωστότερη μέθοδος για να φύγουν όλα αυτά τα φαντάσματα του παρελθόντος είναι να τα ξεχάσεις. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα σβήσεις από τη μνήμη σου, γιατί έχεις πάρει πολλά μαθήματα από αυτά τα 19 χρόνια. Πολλά. Και θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή μου λες δεν θέλεις να τα θυμάσαι. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να μην τα θυμάσαι. Το ζήτημα είναι από αυτά που έχεις περάσει να ξέρεις κάθε στιγμή ποιο ήταν το λάθος που έκανες εσύ για τον εαυτό σου, για τη Βενετία. Για τον εαυτό μου, ναι. Πες μου, έχεις αυτή τη στιγμή μια κόρη 12 χρονών. Είναι η μεγαλύτερη. Ναι. Αυτή δεν σε ρωτάει για τον πατέρα της. Με ρωτάει. Σε αυτή την κόρη τι της απαντάς? Μα όταν θα σε ρωτήσει κόρη. Η κόρη σου, ένα λεπτό, όταν θα σε ρωτήσει η κόρη σου, αν ο πατέρας της αγαπούσε ποτέ, δεν θα μπορέσεις να της απαντήσεις τουλάχιστον με ευθύτητα και με το κεφάλι ψηλά? Δεν θα μπορέσεις να της συμβουλεύσεις μέσα από τις εμπειρίες σου που είχες εσύ στη ζωή σου? Ναι. Δεν είναι σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα? Σημαντικά είναι. Στα παιδιά δεν πρέπει να μαρτυράσεις κιόλας τι έχεις περάσει. Βέβαια. Στα παιδιά λέμε, γιατί χωρίσεις, ξέρω εγώ, μάνα. Ήθελε να πάει στη μάνα του. Βέβαια. Δεν βέβαια, ήθελε δεν να ζήσει μαζί μου. Δεν λέμε τι άρχισε και πού θα καταλήξει στα παιδιά. Είναι σαφές ότι αποκλείται να μεταδώσει όλες αυτές τις τραυματικές εμπειρίες, ναι, που έχεις περάσει άσκετο, στα παιδιά σου. Άσκετο, τα ξέρουν. Ο μεγάλος το 18χρονο θα πει ένα-ένα από τη ζωή. Τα ξέρουν τα παιδιά. Η τελευταία που είναι τώρα 5 χρονών, 6, άμα πας και τη ρωτήσεις, θα πει μόνη της. Την έδερνε τη μαμά σου, θα πει ναι. Εσάς σας έδερνε, ναι. Δεν τα ξεχνάνε τα παιδιά. Γιατί δεν τα έφτιαχνε και κρυφά από τα παιδιά. Να μην ξέρουν.
Άρα σε όλη αυτή τη ζωή που έχεις περάσει κοντά του και εσύ και τα παιδιά σου. Ναι. Ενώ σου ξυλοφόρτωνε κάθε μέρα και αυτά και εσένα. Ναι. Σε όλη αυτή την κατάσταση, εσύ πώς αντιδρούσες, μέρα με τη μέρα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ότι η υπομονή σου έφτασε στα 19 χρόνια. Μου φαίνεται αδιανόητο. Μεγάλη υπομονή. Και μέχρι κατά στιγμής υπομονή κάνω και από τα παιδιά. Δηλαδή που τώρα είναι σε μια ηλικία, καταλαβαίνεις. Θέλουν τα δικά τους. Εγώ πάλι εκεί υπομονή κάνω. Εδώ καθίστε, εκεί κάντε, αυτό κάντε, εκείνο κάντε. Κοιτάξτε, με τα παιδιά σου είναι σαφές ότι πρέπει να έχεις υπομονή, γιατί είσαι η μητέρα τους και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τα στηρίζεις ό,τι επιλογή κάνουν. Να τα συμβουλεύεις, να τα βοηθάς, να τα ζήσεις. Από εκεί και πέρα, το να έχεις έναν άνθρωπο μέσα στο σπίτι σου και μάλιστα τον πατέρα τους. Που είναι σαφές ότι έχει και υποχρεώσεις, έχει και ευθύνες, αλλά πρέπει να τους δείχνει και στοργή και αγάπη. Και το να έχεις έναν άνθρωπο, λοιπόν, ο οποίος δεν έχει ούτε ιερό τεώσιο, γιατί από ό,τι μου λες, για να χτυπάει εσένα, για να χτυπάει τα παιδιά, αν πράγματι όλα αυτά είναι αλήθεια, τότε τα παιδιά σου πρέπει να ζούσαν μια κόλαση. Και εσύ μας. Άρα εσύ αποκλείεται να μην έχεις ζήσει το δίλημα του ότι ναι, εγώ κάνω υπομονή, αλλά με αυτόν τον τρόπο υποχρεώνω και τα παιδιά μου να ζουν μαζί του. Αποκλείεται να μην το έχεις σκεφτεί. Είναι έτσι. Υπομονή έκανα, τι να κάνω. Εσύ έκανες υπομονή. Αλλά και... όπως ξέρεις, μία μάνα όταν έχει μικρά παιδιά, επιλέγει και τα παιδιά της. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί το πεντάχρονο αγοράκι σου να βγει και να πει θα κάνεις αυτό ή θα κάνεις εκείνο. Εσύ επιλέγεις γι' αυτό. Εγώ επιλέγω. Εσύ έχεις την ευθύνη του. Όταν λοιπόν κάθε μέρα τα παιδιά σου βιώνουν αυτές τις καταστάσεις, εσύ δεν νιώθεις το δίλημα ότι έχεις υποχρεώσει τόσα παιδιά να ζουν με ένα πατέρα ο οποίος τα χτυπάει, τους φέρεται άσχημα, δεν ενδιαφέρεται για τη μάνα τους. Ναι. Τα πληγώνει. Και τι να έκανα, να τον έδιωγνα από εκείνη την ώρα, την αρχή. Εγώ δεν σου λέω αυτό. Είχε καταστρώσει. Εγώ δεν σου λέω αυτό. Εγώ σου λέω αν βίωσες το δίλημα. Αυτά που ένιωθες προσπαθώ να σου πω, να μου πεις. Δεν θέλω να κρίνουμε τις επιλογές σου. Τα ένιωθα και κάθε φορά έπαιρνα τα παιδιά στα χέρια μου και τους έλεγα, έλα, έχει πιει παιδί μου και θα το πειράσει. Εσείς μη στεναχωριέστε. Αλλά δεν του ήθελε αυτό που έκανε. Το μετάνιωσε. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ότι σε 19 χρόνια το μόνο που κάνεις είναι υπομονή. Έχεις κάνει και προσπάθειες για να τον αλλάξεις. Έχεις αντιδράσει κιόλας. Βεβαίως έχω αντιδράσει. Έχω αντιδράσει. Κώστα, του λέω, αφού έφταξα τώρα στο σημείο με 9 παιδιά να χωρίσω, έφταξα σε σημείο και του είπα, τελείωσαμε. Θα με αναγκάσει να σε πάω στην αστυνομία για να φύγεις από εδώ. Mm-hmm. Μου λέει, δεν θα πάμε στην αστυνομία. Θα πάμε, λέει, στο δικηγόρο. Στο δικηγόρο. Αλλιώς μπορεί να τον πάσω στην αστυνομία να τον πεθάνω στο ξύλο. Δεν μπορώ να σε βλέπω ολοκάθη μέρα να μου βαράσει τα παιδιά και εμένα. Και από το δρόμο να έπαιρνε μια γυναίκα. Καλά, έτσι στην αστυνομία δεν θα τον χτυπούσαν, έτσι. Ναι, πώς δεν τον χτυπάνε. Τον χτυπάνε. Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Στην αστυνομία είναι σαφές ότι θα μπορούσε να κάνεις μια καταγγελία, γιατί αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι μου λες, σε χτυπάει πολύ. Να φύγει από το σπίτι. Αλλά από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι οι επιλογές που κάνεις για σένα και για τα παιδιά σου. Ναι. Και η επιλογή πάνω απ' όλα που κάνεις και για σένα την ίδια και τη ζωή σου, για αυτά που ζητάς. Και δεν φαντάζομαι ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη ζωή που σου προσέφερε μπορούσε να σε καλύψει το παραμικρό. Γιατί πρέπει να σου πω ότι πέρα από τις ευθύνες, πέρα από το ότι πρέπει να αναθρέψει και αυτός τα παιδιά σας, πέρα από αυτά τα τυπικά πράγματα, υπάρχουν και ουσιαστικά. Όπως για παράδειγμα, όταν είσαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο, θέλεις να σου δίνει πράγματα, να είναι τρυφερός μαζί σου, να σου στέκεται. Έτσι δεν είναι? Αυτά τα πράγματα τα έζησες με τον άντρα σου? Όχι. Δεν τα έζησα. Δεν μου πρόσφερε τίποτα ποτέ. Το μόνο που μου πρόσφερε ήταν παιδιά. Τίποτα άλλο. Έκανα 19 χρόνια, έκανα 9 παιδιά και τελείωσε. Ήρθε μια μέρα που άλλος πήρε το δρόμο του και άλλος το δικό του. Τα παιδιά όταν κάθε φορά που έμενες έγκυος, ήθελες να τα κρατήσεις τα παιδιά? Ναι. Δεν έχω κάνει ποτέ εχτρούση. Δεν φοβήθηκες ότι 9 παιδιά πώς θα τα βγάλεις πέρα, μιας και ο άντρας σου δεν φοβήθηκα. Είναι πολύ σωστός? Φοβήθηκα. Αλλά και τι να έκανα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πριν παντρευτείς τον Κώστα, πριν φύγεις με τον Κώστα, πριν εκλεφτείτε, είχες γνωρίσει άλλον άντρα? Όχι. Ήμουν 14 χρόνων. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο ουσιαστικά γνώρισες και τον έρωτα. Είχε γνωρίσει άλλη, ξέρω εγώ. Άρα είχες και πολλά όνειρα, έτσι δεν είναι? Από τότε που μπήκε αυτή η γυναίκα μέσα, ανάμεσά μας, από εκεί και πέρα χαλάσαν όλα. Από εκεί και πέρα τράβηξε ο Κώστας στο δρόμο του. Και έγινε αυτός που έγινε. Από τα άλλα ήταν εντάξει. Στο σπίτι του. Που είχαμε τα 3 παιδιά. Το περίμενες αυτό το πράγμα ότι θα μπορούσε να συμβεί? Όχι.
Και όταν μπήκε στη φυλακή πάλι είχα την ελπίδα ότι θα στρώσει. Λόγω μια τέτοια φυλακή. Mm-hmm. Βγαίνοντας από αυτή θα γίνει ο καλύτερος άνθρωπος. Θα κοιτάει τα παιδιά του με αγάπη, με γαλήνη. Όταν βγήκε όμως, η αγάπη ήταν 5 μέρες. Στα παιδιά. Δεν τα ήθελε, τα βάραγε. Τώρα μια μάνα που τα μεγαλώνει μόνη της και να γλέπει να έχει από πάνω να τα χτυπάει. Σου λέει, Ελλάδα, πού το βρήκες, γιατί το βαράς. Μην νοιάζει που είναι δικό σου. Εγώ το μεγάλωσα. Εγώ το μεγάλωσα αυτό το παιδί. Τα πήγαινε τα παιδιά και τα χτύπησε και τα 4. Ξέρεις, απλώς με παραξενεύει το γεγονός ότι φεύγεις ένα κοριτσάκι 14 χρονών. Με πολλά όνειρα, φαντάζομαι. Ότι έχεις φανταστεί τη ζωή σου σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Δηλαδή, ήθελες έναν άνθρωπο δίπλα σου, πιθανότατα να ήθελες και συγκεκριμένα πράγματα από αυτόν, όπως και κάθε άνθρωπος, ανάλογα με την προσωπικότητά του. Ξαφνικά, λοιπόν, βρίσκεις τον Κώστα, φεύγεις μαζί του και ενώ τα πρώτα χρόνια υποφέρονται, γιατί και εκεί πάλι δεν μου είπες ότι ήταν παρά τις έννοια, δηλαδή μου είπες ότι σε χτυπούσε και τα πρώτα χρόνια μέχρι να γνωρίσεις αυτή τη γυναίκα. Στα 3 χρόνια. Μόλις γνώρισες αυτή τη γυναίκα. Μα μου είπες ότι όταν τον συνάντησες και όταν τον βρήκες με αυτή τη γυναίκα να φιλιέται, φοβήθηκες να το πεις γιατί φοβόσουν ότι θα σε χτυπήσει. Θα με χτυπήσει. Άρα το έχεις βιώσει το ξύλο. Εντάξει, μη χτυπούσε καμιά φορά, αλλά όχι να με κάνει τιμωρίες. Μιλάμε για ξύλο τώρα ή μια ασφαλιάρα δυο. Να με γουνατάει κάτω. Κοίταξε, καταλαβαίνω τη διάκριση που κάνεις αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να σου πω ότι και μια σφαλιάρα και οι δύο είναι το ίδιο απαράδεκτο. Ναι. Αλλά όταν εσύ έχεις ζήσει πολύ φρικτές καταστάσεις, το ένα σου φαίνεται τίποτα, ας πούμε, μπροστά στα υπόλοιπα. Τώρα ένα χαστούκι τώρα να φάω, δεν με πειράζει. Σου μιλάω ειλικρινά, ένα χαστούκι δυο. Θα έπρεπε, και αυτό είναι το λάθος. Ναι, κανονικά είναι να μην σηκώσει χέρι καθόλου. Τώρα είναι τελευταία, σήκωνε το χέρι του καμιά φορά και μου δίνει ένα χαστούκι και μου κακοφινότανε. Με δεν με ξανασηκώσει χέρι που λίγα. Δεν με ξανασηκώσει χέρι με χτυπήσει. Τι αντίδραση είχε όλα αυτά τα πράγματα, βρε Βενετία. Είχα αντίδραση. Δεν μπορεί να κάνω όμως τίποτα. Δεν μου πέρναγε. Γιατί δεν έπαιρνε τα παιδιά σου και να φύγει. Τα πήρα. Ή να τον διώξει. Τα πήρα. Δεν ήθελα να γίνω. Πώς το λένε, ενοχλητικά στον άλλον, στη μάνα μου, στον πατέρα μου, στα αδρέφια μου. Γιατί αυτοί μου δείξαν τον δρόμο. Εγώ δεν το κατάλαβα. Μου είπανε, όχι, δεν θα τον επάρεσαι εκεί. Θα κάτσεις εγώ να σε δώσω, με τα χέρια μου εγώ, όχι αυτόν που θέλεις εσύ. Και κάπου είχαν κάποια απέτηση οι γονείς. Τη στιγμή που κάνεις μια απόφαση και παντρεύεσαι μόνη σου. Δεν βελτιώθηκαν ποτέ οι σχέσεις σας μεταξύ σας. Με τις γονείς μου. Με την οικογένειά σου. Ναι, πήγαινα. Όταν μπήκε φυλακή, εκεί ήμουνα. Τις γονείς μου ήμουνα. Οι γονείς μου ξέρω εγώ πως φέρανε κάτι για τα παιδιά. Τώρα μου σε έχουν χωρίσει κι αυτοί. Κάπου δεν τα βρήκανε. Διαλύθηκε η οικογένεια. Ο πατέρας μου από εκεί, η μάνα μου από εκεί, ξέρω εγώ. Είμαστε 7 αδρέφια κι εμείς. Από τη στιγμή που τον είδες με μια άλλη γυναίκα, από τη στιγμή που σε απάτησε και σε πρόδωσε, τι συναισθήματα διατήρησες μέσα σου? Άρχιζα να τον φοβάμαι. Να τον φοβάσαι? Ναι. Λέω, όποια και δεν θα την πάρει. Α, με αυτή την έννοια. Ναι, με αυτή την ιδέα. Όποια θα δει, θα την πάρει. Αυτή τη γυναίκα τη ζήλεψες εσύ? Τη μίσησα, όχι τη ζήλεψα. Τρόπο δεν είχα να τη σκοτώσω. Τι να τη ζήλεψω, αν ήταν ανώτηρή μου. Πώς την είδες εσύ, γιατί φαντάζομαι ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση ήταν. Ήταν γιατί εγώ είχα 3 παιδιά. Και αυτός πήγε να φτιάξει τη ζωή του, το κέφι του, πώς το λένε, και εμένα μ' άφησε με 3 παιδιά. Αν τους ήβρισκα εκεί τη στιγμή μπροστά μου, μπορεί και να τους σκοτώσω και τους δύο. Έψαξες καθόλου να τους βρεις? Έψαξα. Σε 6 μήνες που λείπανε. Έψαξα. Σήμερα πάω εγώ να φύγω από τη Λαμία και να πάω εδώ στην Ελευσίνα. Σήμερα που πάω εγώ, σήμερα έχουν φύγει. Για καλή τους τύχη. Θα τους είχα βάλει φωτιά. Από πού τις έπαιρνες πληροφορίες? Ήταν η πιθερά μου. Και μου έλεγε, ξέρω εγώ. Γιατί με αγαπούσε η πιθερά μου. Είχε πάρει το μέρος σου, δηλαδή. Ναι. Είχα τα παιδιά. Πόναγε τα παιδιά πολύ. Τα μεγάλα. Τα πονούσε έπειτα που είχε μπει. Γιατί είχε κάνει κάτι. Είχα ζήσει μαζί της. Mm-hmm. Στα τρία παιδιά σχεδόν στα χέρια της τα γέννησα. Λίγο πολύ τα μεγάλωσε τα παιδιά. Τα τάισε, ξέρω εγώ, τα αγαπούσε τα παιδιά.
Και μέχρι τώρα τα αγαπάει. Δεν τα είχα χαλάσει με την πεθερά μου. Μπορεί να έχει φύγει ο άντρας μου, εγώ πήγαινε στην πεθερά μου. Αλλά αυτός έζηγε αλλού, δεν έζηγε στην πεθερά μου. Γιατί δεν την ήθελε. Πήρε άλλη γυναίκα, με αυτή να ζήσει. Εμένα δεν θα ξαναπατήσει. Ή τη γυναίκα σου ή στο σπίτι μου δεν θα ξαναπατήσει. Εγώ πήγαινα όμως στην πεθερά μου, είχα επαφές. Ερχότανε, κοίταγε τα παιδιά μου. Αυτά τα 19 χρόνια που έζησες με τον Κώστα, δεν μπήκες ποτέ στον πειρασμό να γνωρίσεις κάποιον άλλον άντρα και να σου παρέχει όλα αυτά που ήθελες? Δεν εννοώ υλικά, εννοώ συναισθηματικά. Ναι. Δηλαδή δεν ζήλεψες ποτέ μια άλλη κατάσταση? Δεν θέλησες ποτέ κάτι καλύτερο για τον εαυτό σου? Όχι. Δεν βρέθηκε κανείς δίπλα σου ο οποίος θα ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε? Δεν μπορεί και σήμερα να μου πούνε κάτι. Δεν έδωνα δικαίωμα εγώ. Και όταν η γυναίκα ή ένας άντρας δεν δίνει δικαίωμα, δεν μπορείς να πεις κάτι. Παρ' όλα αυτά γνώριζες ανθρώπους. Γνώριζα. Αυτό λέω στη σκέψη σου. Αν ποτέ σκέφτηκες ότι θα μπορούσες με κάποιον άλλον άνθρωπο να έχεις περάσει με πιο όμορφη ζωή. Ναι. Δεν το ξέρω εγώ αυτό αν θα πέρναγα. Γιατί εγώ εκείνο που πήρα ήταν λέω 16 και εγώ ήμουν 14 το λουλούδι. Και δεν με χτίμησε. Και θα με χτίμαγε κάποιος άλλος. Γι' αυτό έτσι σκέφτηκα. Αυτό ισχύει και σήμερα? Το πιστεύεις ναι. αυτό το πράγμα? Ναι, δηλαδή. Και σήμερα, ναι. Δεν θα βρεθεί και καλός μητριός σήμερα δίπλα στα κορίτσια σου, δίπλα στα παιδιά. Εγώ ακούω κάθε μέρα 1,002. Δεν του κάνω εγώ αυτό να πάρω άντρα και να βάλω στο σπίτι μου στα παιδιά μου. Κοίταξε, είναι σαφές ότι αν κάνεις την επιλογή επιπόλαια, ότι μπορεί να σου προκύψει το οτιδήποτε. Ναι. Αλλά προϋποτίθεται ότι όταν φέρνεις έναν άνθρωπο δίπλα σου και όταν το βάζεις μέσα στο σπίτι σου και στην οικογένειά σου και στα παιδιά σου, πάει να πει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον ξέρεις πολύ καλά. Και από ό,τι αποδείχτηκε, και δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ούτε τον Κώστα τον ήξερες καλά. Όχι, δεν τον ήξερα καλά τον Κώστα. Τυχαία γνωριστήκαμε. Δηλαδή η αγάπη είναι σε 2 μήνες. Έγινε. Ούτε τον ήξερα καλά, ούτε μη ήξερε καλά. Και γι' αυτό και οι γονείς μου δεν θέλανε. Αυτή τη στιγμή, πέρα από το γεγονός, πέρα από τους φόβους σου και τις ανασφάλειες σου για τα παιδιά σου, που είναι λογικό να τους έχεις, γιατί είσαι υπεύθυνη μητέρα. Ναι. Πέρα από αυτό, ονειρεύεσαι κάποιον άντρα δίπλα σου? Δηλαδή θα ήθελες κάποιον να σε στηρίζει? Όχι. Για ποιο λόγο? Δεν θέλω εγώ τώρα. Μένα τα παιδιά είναι μεγάλα. Πέρα από τα παιδιά σου, λέω, ως Βενετία. Ναι. Είναι σαφές ότι από τη στιγμή που σκέφτεσαι τα παιδιά σου, μπαίνουν και άλλοι παράγοντες στη μέση και τα μετράς αλλιώς τα πράγματα. Πέρα από αυτό, εσύ ως Βενετία, ως γυναίκα, γιατί είσαι αυτή τη στιγμή 33 χρονών, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχεις ζήσει πολλά στη ζωή σου. Και μάλιστα άσχημα. Πέρα από αυτό, από τα όνειρα που έχεις ξεχάσει, που έχουν σβήσει, δεν ονειρεύεσαι κάτι για τον εαυτό σου? Δεν θα ήθελες έναν άντρα δίπλα σου να μπορέσει να επενδύσεις πάνω του, συναισθηματικά? Όχι. Όχι. Δεν θα ήθελες να ξαναρωτηθείς? Θα ταπεινώσω, λέω, τον εαυτό μου, όχι. Γιατί? Δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω. Να αρχίσω εγώ τώρα άλλη ζωή να κάνω. Άλλον άντρα να πάρω, θα θέλει παιδί. Οικογένεια από μένα. Κοίταξε, αυτό δεν είναι απόλυτο. Δεν το ξέρεις τι μπορεί να προγύψει. Αυτό δεν είναι απόλυτο που λες. Και φαντάζομαι ότι οι παράγοντες με τους οποίους το εξετάζεις αυτό το πράγμα δεν είναι αυτοί. Γιατί πρώτα πρέπει να βρεις τον άνθρωπο και μετά να δεις τι θέλει και τι δεν θέλει. Την αρχή μπορείς να σου πει 1,002. Θα σου πάρω εκείνο. Εγώ θα σου έχω έτσι. Εγώ εκείνο. Δεν να σε βάλει στα χέρια του. Σε έβαλε στα χέρια του. Μετά αρχίζουν τα βασανιστήρια. Ξέρω από μια κοπέλα. Και αυτή είχε παιδιά. Παντρεμένη. Και πήγε και έμπληξε με έναν. Είχε ένα κοριτσάκι και στο τέλος πήγαινε και στο κορίτσι το ίδιο. Τι μου λες τώρα? Κοίταξε να δεις, αυτά τα πράγματα δεν είναι. Άλλα λένε, άλλα κάνε. Άκουσε με ένα λεπτό. Μην γενικεύουμε τώρα τα πράγματα. Ναι. Και μην λέμε ότι όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Όχι, δεν είναι όλοι ίδιοι. Άρα δεν μπορείς να λες. Θα τύχει ένας στο εκατομμύριο. Άκουσε με ένα λεπτό. Δεν τυχαίνει. Εσύ τον επιλέγεις. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Να ξέρω. Βέβαια, εσύ επιλέγεις τον άνθρωπο που θα είναι δίπλα σου. Ούτε θέλω να ξέρω. Ούτε κύριε Βαλό. Καλά, αυτό είναι άλλο. Απλώς αυτό το λέω δίπλα. Γιατί μου είπες ότι και σε μια φίλη μου το ίδιο συνέβη. Ναι. Δεν σημαίνει ότι κάθε άντρας που υπάρχει πάνω στη γη είναι όπως αυτός της φίλης σου. Αυτό σου λέω τώρα. Θα τύχει ένας στο εκατομμύριο. Και μπορεί να είναι αυτός που θα πάρω εγώ. Ξέρω εγώ ότι θα είμαι γεννημένο. Μα αυτόν θα τον επιλέξει. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Ξέρεις γιατί κάνω αυτή την κουβέντα αυτή τη στιγμή και ακούγεται μονότονη και ναι. λέμε πράγματα που δεν έχουν μεγάλη ουσία. Γιατί πίσω από αυτό κρύβονται πολλά άλλα. Είσαι μια γυναίκα που έχει ζήσει 33 χρόνια. 19 χρόνια γάμου, ναι. στα 14 σου φεύγεις με αυτόν τον άνθρωπο χωρίς ουσιαστικά να τον επιλέξεις. Ναι. Δηλαδή δεν τον ήξερες. Δεν ήξερες με ποιον άνθρωπο φεύγεις. Μπράβο, ναι. Και κατά τη γνώμη μου κάνεις συνεχώς άκρητα επιλογές
χωρίς να κρίνεις επί της ουσίας τι είναι αυτό που κάνει καλό σε σένα, τι είναι αυτό που θα κάνει καλό στα παιδιά σου, τι είναι αυτό που θα σε εξυπηρετήσει, τι είναι αυτό που θα μπορέσει να τα απεξέλθεις αυτό. Γενικώς αισθάνομαι ότι όλη την επιλογή έχεις κάνει, την έχεις κάνει λίγο ανώριμα. Το να επιλέξεις να μείνεις 19 χρόνια με έναν άντρα που σε χτυπάει, που σε έχει προδώσει, που έχεις πάψει να τον αγαπάς επί της ουσίας. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι τώρα, όταν έδιωξες τον άντρα σου, λυπήθηκες γιατί είσαι ερωτευμένη μαζί του. Όχι. Λυπήθηκες γιατί χάνεις τον πατέρα των παιδιών σου. Ναι. Γιατί χάνεις έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις περάσει 19 χρόνια. Ναι. Η συνήθεια, η ρουτίνα, το στήριγμα, όλα αυτά. Άρα, πέρα από αυτό, δεν φαντάζομαι ότι είσαι ερωτευμένη μαζί του. Όχι, δεν είμαι ερωτευμένη. Άρα, όλες αυτές τις επιλογές. Είναι βάση... πατέρα των παιδιών μου. Βάσει ποιων κριτηρίων τις έχεις κάνει όλες αυτές τις επιλογές. Και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι για τα παιδιά σου ήταν καλό που έμεινε 19 χρόνια αυτός ο άνθρωπος μαζί σας, από τη στιγμή που εσύ ίδια τα αναθρέφεις. Τι τους πρόσφερε? Τίποτα δεν τους πρόσφερε. Απλώς ήθελα το στήριγμά του. Σε τι? Σε στήριζε ψυχολογικά? Όχι εμένα να με στηρίξει. Τα παιδιά. Με τα ποιο αγόρια. Τρόπο? Να μην γίνουν αλήτες, να μην γίνουν κλέφτες. Τα στήριξε ή μου είπε ότι δεν ασχολιότανε μαζί? Όχι, δεν ασχολιότανε. Άρα τι κέρδιζε από αυτή την ιστορία? Τίποτα. Μα και γι' αυτό έκανα κι εγώ τώρα αυτό που έκανα. Και λέω εσύ το δρόμο και εγώ το δρόμο. Γιατί την είναι η υπόψη του Νικράτσα? Γιατί τότε ήταν 14 ο γιος μου, 13 πήγαινε. Άλλως ανέβηναν τα χρόνια, ξέρω εγώ. Τα αγόρι δεν μπορεί να το συμμαζέψει. Το κορίτσι του γονατάς, το αγόρι δεν του γονατάς. Μένα τα παιδιά είναι, τα αγόρια είναι πρώτα. Τα τρία. Έπειτα είναι τα τρία κορίτσια, ξέρω εγώ, και έπειτα είναι τα τελευταία αγόρια. Μπορώ εγώ να γονατίσω το μεγάλο τώρα τα 18 χρόνια, να το πω εγώ ότι κάτι εκείνα να μου περάσει, δεν μου περνάει. Ενώ μα το λέγει ο πατέρας του. Έστω και τώρα που είμαστε χωρισμένοι. Πάει ο πατέρας του, ξέρω εγώ, και του πει κάτι κάτω κεφάλι. Σήμερα δεν του κάνει κάτω κεφάλι. Βέβαια, ας μην εκμηδενίσουμε το ρόλο του ναι. πατέρα τους. Αλλά από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι μία μάνα και μία σύζυγος δεν κρίνει μόνο με αυτό ως κριτήριο το αν πρέπει ο άντρας της να παραμένει δίπλα της. Γι' αυτό στα λέω όλα αυτά. Ναι, καλά, δε, όχι, οπωσδήποτε. Για τα παιδιά. Εσύ θεωρείς ότι θα μπορούσε να υπάρξει έστω ένα από όλα αυτά που περίμενες από τον ναι. άντρα σου, που θα μπορέσει να το τηρήσει έστω και στο μέλλον? Μπορεί. Έχεις ελπίδες δηλαδή? Έχω ελπίδες, ναι. Άρα υπάρχει περίπτωση να τον δεχτείς πίσω? Όχι, δεν τον θέλω. Γιατί? Δεν μπορώ τώρα εγώ να τον ξαναπάρω. Για ποιο λόγο? Πες το μου, εξήγησέ μου το αυτό. Γιατί θα έχω τα ίδια. Άρα δεν έχεις ελπίδες ότι θα αλλάξει? Για να αλλάξει. Ναι. Με τίποτα δεν αλλάζει. Ξημερώνει βραδιά με ένα μπουκάλι στα χέρια είναι. Τι να αλλάξει? Σε 5 λεπτά μπορεί να σου μιλάει καλά και στη άλλη να μην σου μιλάει καλά. Έχεις προσπαθήσει ποτέ να τον πείσεις να αποτοξινωθεί? Δεν θέλει. Γιατί μπορεί να λέει να πιω πάλι και να πεθάνω. Τον έχεις παρότρινει εσύ? Έχεις προσπαθήσει να τον πείσεις? Ναι, τον έχω πει εγώ, ξέρω εγώ, η συγγενής του που του λέει. Δεν θέλει. Για σένα αυτή τη στιγμή αυτός ο Κώστας τι αισθάνεσαι για εκείνον αυτή τη στιγμή? Φίλοι. Φίλοι και ότι είναι ο πατέρας του παιδιών μου. Τίποτα άλλο. Τον βλέπω άμα καμιά φορά συναντηθώ, από ότι είναι φίλος μου. Τίποτα δεν έχει προχωρήσει μαζί του. Γιατί άρα έχει βγει εντελώς μέσα από την καρδιά σου. Ναι. Ο σύζυγός σου, ως άντρας σου, ως άνθρωπος που κάποτε ερωτεύτηκες. Έχει φύγει και προσπαθώ να τον ξεχάσω. Τώρα ξέρεις που βρίσκεται? Όχι. Δεν σε νοιάζει να μάθεις? Όχι. Δεν με νοιάζει. Ούτε και με τη λογική ότι μπορεί να του έχει συμβεί κάτι κακό, αφού πίνει και αφού δεν ελέγχει τον εαυτό του? Και άμα γίνει κάτι κακό, πάλι θα το μάθω. Ίσως το μάθεις αργά, γι' αυτό σε ρωτάω. Σε ενδιαφέρει καθόλου που πηγαίνει? Δηλαδή ανησυχείς για εκείνον ακόμη? Όχι, δεν ανησυχώ. Είσαι πολύ ειλικρινής. Δεν ανησυχώ, ναι, γιατί δεν ανησυχεί και αυτός για μένα και για τα παιδιά μου. Έτσι κι εγώ την καταλαβαίνω και λέω όχι. Μακάρι αυτό να το έκανα από την αρχή. Όταν βγήκε από τη φυλακή που είχα τα 4 παιδιά. Να μην έχω κάνει τα 5 τώρα που είναι μικρά. Και να μπόρεγα να κάνω κι εγώ τη ζωή μου. Ενώ τώρα για μένα είναι δύσκολο για να φτιάξω εγώ τη ζωή μου με 9 παιδιά μάνα. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες και τις ανασφάλειες που έχεις. Ποιος θα με πάρει εμένα για να θρύψει τα παιδιά μου? Τα παιδιά μου θέλουν 15-20.000 την ημέρα να φάνε και να πιούνε. Μπορεί να τα θυσιάσει? Δεν μπορεί. Κανείς δεν μπορεί. Δεν είναι μια μέρα ούτε δύο. Εδώ θα είναι χρόνια ολόκληρα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ακατόρθωτο. Και αυτό πρέπει πάντα να το έχεις στο μυαλό σου.
Αν αυτή τη στιγμή τα παιδιά σου ήταν μεγάλα, θα επέλεγες να ξαναρχίσεις τη ζωή σου? Τώρα, με 9 παιδιά. Αν ήταν μεγάλα. Όχι. Για ποιο λόγο? Άρα δεν είναι μόνο λόγο στα παιδιά. Στα παιδιά είναι. Επειδή σε έχω 9 παιδιά. Αν δεν είχε την ευθύνη των παιδιών, αν είχαν μεγαλώσει και είχαν παντρευτεί. Ναι. Θα ήθελε δίπλα σου να είναι. Όχι, δεν ήρθε. Δεν θέλω τώρα εγώ να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Τώρα θα παντρευόταν ο γιο μου, ξέρω εγώ, άλλο ο γιο μου, άλλη κόρη μου. Θα πήγαινα λίγο εκεί, λίγο εκεί, λίγο εκεί. Στα παιδιά μου δίπλα. Για ποιο λόγο δεν θέλει να ζήσει αυτά που δεν έχει ζήσει τόσο καιρόνια? Δεν μπορώ. Γιατί είδα. Είδα την τύχη μου. Δεν πρόκειται να την ξαναδώ εγώ. Δεν έχεις όρεξη να ξαναρχίσεις κάτι καινούριο? Όχι. Δεν είμαι γυναίκα που να βγαίνω έξω να διασκεδάζω. Πού θα το βρω το φίλο? Θα μου έρθει στο σπίτι? Πέρα από αυτό, εγώ δεν σε ρωτάω τις συνθήκες πραγματικές, ναι. Ή δεν σου λέω σε περίπτωση που θα είχα μεγαλώσει τα παιδιά σου. Πρέπει ο άνθρωπος αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι ότι δεν θέλεις έναν άντρα ξανά δίπλα στη ζωή σου για να ξαναρχίσεις από την αρχή. Επειδή δεν θα μπορείς να τον βρεις, όχι. Επειδή έχεις τα παιδιά σου, όχι. Επειδή είναι συνθήκες έτσι, όχι. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι αν το θέλεις μέσα σου ή όχι. Πέρα από τις πραγματικές συνθήκες. Όχι. Δεν θέλω. Εσύ ως Βενετία, έχεις άλλα πράγματα να δώσεις έναν άλλο άντρα? Όχι. Έχεις κουραστεί να προσφέρεις και να δίνεις? Έχω κουραστεί πολύ και γι' αυτό έχω σταματήσει. Δεν θέλω να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Πρέπει να σου πω ένα πράγμα. Ότι γενικώς από τα 14 σου μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι. Αισθάνομαι ότι ποτέ δεν είχες ως πρώτο κριτήριο και ως πρώτο παράγοντα για να προσέξεις τη Βενετία. Και πρέπει να σου πω ότι επειδή δεν πρόσεχες τη Βενετία, δεν ήθελες το καλύτερο για εκείνη, δεν προσπαθούσες και δεν το διεκδικούσες, γι' αυτό έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το τέλος. Γιατί έχεις 9 παιδάκια. Πρέπει να σταθείς στα πόδια σου και να τα αναθρέψεις και να τα ζήσεις, να τα μεγαλώσεις. Και μάλιστα πρέπει να τα μεγαλώσεις και να τους διδάξεις τη ζωή. Για να μην ξανακάνουν και εκείνα τα ίδια λάθη που έκανες εσύ. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάλι να προσέχεις τη Βενετία. Γιατί αν η Βενετία δεν είναι καλά, δεν θα είναι ούτε τα παιδιά. Όχι, δεν θα είναι. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Κοιτάω να είμαι καλά εγώ, να μπορώ να στηρίζω. Άμα στηρίζομαι εγώ, όλα πάνε καλά. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Γι' αυτό και στο μέλλον, ό,τι επιλογές κάνεις, είτε αφορούν τα παιδιά σου, είτε αφορούν εσένα την ίδια, θα πρέπει να τις κάνεις λίγο πιο αυστηρά. Αυστηρά. Αυτή τη στιγμή, το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να σου συμβεί, τι είναι? Τι να είναι? Το πιο απίθανο, που είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Τα παιδιά μου, εγώ θέλω να είναι καλά. Πέρα από αυτό. Αν αυτή τη στιγμή είχες τη δυνατότητα να αλλάξεις τη ζωή σου, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο θα περίμενες, ως το καλύτερο από όλα, ως το πιο δυνατό, ως το πιο μεγάλο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτή τη στιγμή τι θα άλλαζε τη ζωή σου, προς το καλύτερο? Προς το καλύτερο, να αλλάξει τη δική μου ζωή. Πώς να την αλλάξει? Προσπαθώ να σου το πω εντελώς μεταφορικά. Είσαι Βενετία και έχεις τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή με μία κίνηση να αλλάξεις τη ζωή σου. Τι είναι αυτό που περιμένεις, τι είναι αυτό που θέλεις? Που θέλω. Που ονειρεύεσαι. Που ονειρεύομαι. Ένα σπίτι δικό μου. Εγώ, ας πούμε, έβαλα στο μυαλό μου ότι θα ήταν το να έχει αλλάξει ο Κώστας και το να είναι διαφορετικός απέναντι σου και απέναντι στα παιδιά. Δεν θέλω ούτε να αλλάξει ούτε να φτιάξει. Δεν τον θέλω, τον Κώστα. Θέλω τώρα τα παιδιά μου. Ξέρεις, σε ρώτησα αυτό γιατί ήθελα να δω πόσο προσγειωμένη είσαι και μου είπες την πιο προσγειωμένη απάντηση που θα μπορούσες να μου δώσεις. Όχι, δεν τον θέλω τον Κώστα. Τελειώσαμε. Αυτή τη στιγμή ως Βενετία έχεις συνειδητοποιήσει τι θέλεις? Τι θέλω, από τον Κώστα? Όχι, από τη ζωή σου, από τα παιδιά σου, από αυτά που προσπαθείς και επιδιώκεις κάθε μέρα να κάνεις, γιατί φαντάζομαι ότι τη μάχη τη δίνεις μέρα με τη μέρα. Εσύ. Ναι, να μεγαλώσω τα παιδιά μου θέλω. Να είναι ευτυχισμένα, να βρουν τύχες καλές, να τα δω κι εγώ και ας πεθάνω. Την άλλη μέρα δεν με νοιάζει. Θέλω να δώσω τον τελευταίο να ανοίξει το σπίτι του. Μέρη, εσύ έχεις συνεδριάσει με την κυρία και έχεις φέρει το θέμα. Έχουμε βρει τον Κώστα? Προσπαθήσαμε να τον βρούμε, αλλά ήταν λίγο δύσκολο. Ο Κώστας νομίζω μένει στον Ασπρόπυργο, στο Μενίδη.
Ήταν λίγο δύσκολο τέλος πάντων να το προσεγγίσουμε. Αν και προσπαθήσαμε πάρα πολύ, γιατί θέλαμε να έχουμε και τη δική του άποψη σε όλη αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Δεν μπορέσαμε, δηλαδή, δεν μπορέσαμε να το βρούμε. Εσύ έχεις ψάξει ποτέ να το βρεις μέσα αυτό το χρόνο? Όχι. Ήρθε κανένα δύο φορές, όχι τώρα, πάει καιρός. Είδε λίγο τα παιδιά, δεν ήμουν εγώ σπίτι, ήταν η κόρη μου. Της έδωσε 100.000, έφυγε. Ούτε λέει που πάει και τι κάνει. Αυτή τη στιγμή, Βενετία, δουλεύεις? Δουλεύω. Δουλεύω. Τι χρειάζεσαι? Εγώ? Ναι. Ένα σπίτι χρειάζομαι. Αν μπόρεσε ο κόσμος να βοηθούσε κάτι για τα 9 παιδιά, όχι για μένα. Για τα παιδιά μου. Να φύγουμε λίγο από τον εφιάλτη, το νίκιο, πώς το λέμε. Το καταλάβαινα απόλυτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για όλα αυτά τα πράγματα που μας είπες και κυρίως για τα παιδιά σου, γιατί πρέπει να σου πω ότι πρέπει να ζήσουν μια όμορφη ζωή. Μια όμορφη και αυτό ζωή. Ονειρεύεσαι κι εσύ για εκείνα. Γι' αυτά ζω. Το ξέρω. Το έχω καταλάβει. Αυτά, είσαι μια πολύ σωστή μητέρα. Θα πέσει από το μπαλκόνι από πάνω να σκοτωθώ. Να μην λες τέτοια λόγια. Είσαι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος. Γι' αυτό τα παιδιά ζω. Έχεις σταθεί πολύ καλά δίπλα τους. Είσαι μια πολύ σωστή μητέρα. Έχεις κάνει όρεμες επιλογές τουλάχιστον ως προς αυτά. Γιατί θα μπορούσε να τα έχεις παρατήσει, να έχεις κάνει κάτι εντελώς εξωφρενικό. Έχεις σταθεί δίπλα τους. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Και... αλλά ξέρω ότι αυτό σου δίνει και σένα ζωή. Αυτά τα παιδιά, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Να είσαι καλά. Καλά.